αυτά όλα μαζί θα τα βλέπουμε στην και πορεία. Η παιδεία και οι σχολικές επιτροπές και τα σχολικά κτίρια είναι ένα μεγάλο θέμα. Προχθές συνεδριάσαμε πρώτη φορά, συναντήθηκα με τα μέλη της σχολικής επιτροπής και με άλλους διευθυντές. Συζήτησαμε πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα πιστεύω ότι όλες οι ανάγκες των σχολείων τρέχουν και σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετούνται όλα τα προβλήματα. Αυτά που στην ευθύνη γίνεται του Δήμου είναι κυρίως τα κτηριακά, έτσι. Ναι. Βασικά η Σχολική Επιτροπή διαχειρίζεται όλες τις πιστώσεις που διαθέτονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δύσκολων σχολείων. Έχει να κάνει με τις αμοιβές καθαριστριών, με θερμάσεις φωτισμού, με τις έξοδα θερμάσεις φωτισμού, ίδρυψης τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγορά αναλώσιμων υλικών, αμοιβή του καθαριστριού, όπως είπαμε, εκτέλεση έργων και επισκευή και συντήρηση όλων των σχολείων. Δευτεροβάθμιο και πρωτοβάθμιο. Λοιπόν, από μία λάμπα που μπορεί να λείπει στο σχολείο, μέχρι κάποιο συντήρηση σχολείων, μέχρι οτιδήποτε. Αφορά τον εξοπλισμό και τις ανάγκες του μιας σχολικής μονάδας. Ωραία. Η πρώτη επαφή έτσι, με την Σχολική Επιτροπή και οι πρώτες επισημάνσεις από τα μέλη, αλλά κυρίως από τους διευθυντές των σχολείων, τι είναι αυτό που ζήτησαν? Όλοι οι διευθυντές, εντάξει, είχαν και πάντα ήταν κοντά στο Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, τα έργα τρέχανε πάντα. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή, θα ακούσει παράπονα, όπως τώρα είτε προχθές είχαμε και μια κατάληψη στο τρίτο γυμνάσιο, που είχαμε το θέμα με τη στέγη, με τη μόνωση, ένα έργο που είχε καθυστερήσει. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που δεν μπορεί από μόνη τη Σχολική Επιτροπή να το κάνει. Και εκεί χρειάζεται να γίνει μια μελέτη, να γίνει έργο. Γιατί μπορεί να περάσει 50-60.000 από ό,τι έμαθα από το. Και εγώ ενημερώνω καθημερινά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο που πρέπει θέλει να γίνει πρώτα μια μελέτη. Αλλά κοιτάζουμε τώρα, σήμερα μάλιστα έχω σκοπό να περάσω από εκεί μαζί με τον αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής που είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Γεωργαλάκης, που είναι και αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Θα πάρω και ένα μηχανικό του Δήμου μαζί να κάνουμε μια αυτοψία, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα να κοιτάξουμε μπροστά μας και το χειμώνα από ναι, το από να μην πάνε, έχω μιλήσει με το μηχανικό εκεί πέρα του Δήμου. Υπάρχει ένα πλαστικό απάνω στην ταράτσα, ένα πλαστικό κάλυμα με κάποια άλλες πιο παλιές λύσεις που είχαν μονώσεις, που αυτό έχει σχιστεί, έχει φθαρεί και εγκλωβίζει μέσα υγρασία και νερά και από εκεί δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως πρέπει να κοιτάξουμε άμεσα να το απομακρύνουμε αυτό το πλαστικό. Άρα θα αναζητηθεί μια άμεση λύση, έρχονται και οι γιορτές, θα κλείσουν τα σχολεία. Η λύση που είναι το έργο είναι να γίνει από πάνω μια κανονική μόνωση καλή. Μάλιστα. Τρίτο γυμνάσιο λοιπόν αυτό. Είχαμε, όπως είπαμε, καταλήψεις από τα παιδιά τις προηγούμενες μέρες. Η μόνωση θα το δείτε. Άμεση λύση, ίσως και μέσα στα Χριστούγεννα να μπορέσετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, μια και έρχεται χειμώνας, Γενάρης, Φλεβάρης, μετά από δύο δύσκολοι μήνες. Ναι, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Για μια σωστή και πολύ μελετημένη δουλειά θέλει να γίνει ένα μελέτη, ένα χρόνος, πιστεύω το καλοκαίρι. Αυτά τα λέω τώρα εγώ με επιφύλαξη. Μέχρι να συνοηθώ και με τους αρμόδιους μηχανικούς του Δήμου. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα, οπότε απευθυνόμαστε πάντα στους ειδικούς και συνεργασία. Κάθε μέρα ενημερώνομαι και από τη γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής και από τους διευθυντές. Θα προσπαθήσω να έχω κάθε μέρα να κάνω μια επίσκεψη σε κάθε σχολείο. Και να τα δείτε από κοντά και κάτι προσωπική επαφή και με τους διευθυντές, να σας γνωρίσουν και εσάς ως νέο άνθρωπο που αναλαμβάνει. Δεν λέω να τα τανίσω όλα τα προβλήματα αμέσως ως διαμαγείας, αλλά την όρεξη πάντως την έχω. Και τα χρήματα θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σε άλλη σχολεία προλάβατε να πάτε? Ακόμα δεν έχω πάει. Ήταν η μέρα στο που κανονίζαμε το συμβούλιο αυτό, αλλά έχω μιλήσει με μερικούς διευθυντές. Από σήμερα θα αρχίσω και από την άλλη εβδομάδα να κάνω επιτόπου επαφές σε σχολεία, να μαθαίνω από εκεί το κάθε πρόβλημα που έχει κάνει τη σχολική μονάδα. Κάτι άλλο που προέκυψε από την Σχολική Επιτροπή που συνεδρίασε? Κάτι άλλο προέκυψε. Κάτι σοβαρό, σοβαρά θέματα συζητήσαμε. Εντάξει. Αυτά ήταν πιο αναλόγω όλο το Συμβούλιο, να γίνει γνωριμία και να πούμε τα πιο
τα πιο βασικά προβλήματα που τρέχουν στο. Όπως ένα μου παραφέραν και κάτι προβληματάκια μικρά που υπάρχουν στο Χριστό, που και αυτά θα τα δούμε. Μετά. Στα γήπεδα εννοείται. Στα γήπεδα. Είχαμε 2-3 θέματα, κάτι για παραχωρήσεις αιθουσών. Αυτά κάτι απλά για δικαστικά θέματα. Απλά το Συμβούλιο πήγε στην πρώτη γνωριμία. Να, να κάνουμε γνωριμία και να μάθουμε και να μάθω δηλαδή εγώ από τους διευθυντές αμέσως. Γιατί να θυμίσω, είχαμε καταλήψει και στο πρώτο γυμνάσιο. Πριν το τρίτο, είχαμε και στο πρώτο γυμνάσιο. Ναι, 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 ναι. Και εκεί είχαμε γι' αυτό και θέματα. Με τον κύριο Μπεραντώνη, στο διευθυντή του πρώτου, θα έχω κανονίσει να. Να συναντηθεί. Τα είπαμε και προχθές στο Συμβούλιο και αυτό στην Επιτροπή. Τα είπαμε, αλλά θα κανονίσω και να πάμε από κοντά. Με ενημέρωση που μπορεί να είναι και ο Σύλλογος Γονέων και Ιδιωμένων μαζί να κάνουμε ένα ραντεβού. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε από εβδομάδα. Θα κανονίζω συνέχεια κάθε μέρα όσο. Όσο επιτρέπει και ο χρόνος. Γιατί ο χρόνος είναι και πολύ πιεσμένος. Ωραία. Κάτι άλλο για την Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας. Κάτι άλλο. Που να έχετε στο μυαλό σας, που να έχετε σχεδιάσει ή θα περιμένετε να δείτε πρώτα τις επαφές σας. Πρώτα τις ενημέρωσης. Οπότε να χρειάζεται να χρόνο τα λίγο να τα επιμέρους. Τα επιμέρους προβλήματα. Το και μετά θα βρούμε, να βρούμε τις λύσεις. Ναι. Που πάντα τα προβλήματα δεν υπάρχουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά που υπάρχουν πάντα γίνεται έργο στις σχολικές μονάδες. Όλα τρέχουν τώρα. Α, και τώρα μάλιστα αρχίζουν να μπαίνουν τα air conditioning σε διάφορα σχολεία. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το πρώτο γυμνάσιο, νομίζω. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί ήταν έτοιμα των παιδιών που λέγαμε πριν του πρώτου γυμνασίου. Ναι. Κλιματικά μπαίνουν σε όλα τα σχολεία. Όπου χρειάζεται δηλαδή αυτό θα μπουν. Ξεκινάμε από το πρώτο γυμνάσιο. Ήδη ο εργολάβος έχει μπει. Θα πάει και σε άλλα σχολεία. Σε όλα τα σχολεία που χρειάζεται θα μπουν κλιματικά. Μάλιστα. Είναι, τα χρήματα υπάρχουν και απλά όπου έχουν καθυστερήσει έργα είναι κυρίως διαδικαστικά, γραφειοκρατικά τα θέματα. Εκεί συνήθως έχουν μεγάλες καθυστερήσεις πολλές φορές, ακόμα και για τα αυτονόητα. Εκτός μεγάλο έργο, οι σχολικές τους μεγάλες, αυτό, αυτά είναι που θέλουν έργα και τα κοιτάμε όλα. Ξέρετε, καμιά φορά και οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Τώρα, ας πούμε, να μην έχει λάμπα, για παράδειγμα, ή να μην έχει ένα φωτιστικό μέσα στην τουαλέτα, παραδείγματος χάρη. Αυτές όλα με προμήθεια υλικών και αυτά είναι. Να είναι κάτι μικρό για μας, αλλά για τα παιδιά. Του διευθυντή, του σχολείου και είναι. Όπως. Εντάξει. Όλα αυτά είναι προμήθειες που πιστεύω δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ωραία. Να έρθουμε σε έναν άλλο ρόλο. Εντεταλμένος σύμβουλος σε εθελοντικές ομάδες. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, θέλουν να προσφέρουν. Θα πρέπει να τους ενώσετε. Έχουμε συλλόγους, πολιτιστικούς. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι μέσα στο πλαίσιο της ευθύνης σας. Και έχουμε και τις γιορτές. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει μια πρώτη συνάντηση μαζί τους. Αυτό ετοιμάζουμε τώρα. Είχα και μια κουβέντα προχθές το βράδυ με τον Δήμαρχο. Μάλλον από εβδομάδα θα κανονίσουμε μια ενημέρωση πιο πολύ. Να καλέσω όλες τις εθελοντικές ομάδες. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλές στην Ιεράπετρα που έχουν τα παιδιά πάρα πολύ όρεξη. Να τους καλέσω όλους. Εμείς τώρα το έργο το δικό μας δεν είναι ούτε να υποβαθμίσουμε το έργο τους, ούτε να, μάλλον πιο πολύ να τους συμπληρώσουμε, να τους βοηθήσουμε. Μπορείτε να παίξει και ένα οργανωτικό ρόλο, έτσι, ένα συνδετικό κρίκο. Έχουμε τις υπηρεσίες, έχουμε τα οχήματα, μπορούμε, δηλαδή κάνοντας και μια ομάδα εθελοντική, να έρθουμε σαν ομπρέλα από πάνω από αυτούς, να τους βοηθήσουμε. Όλους τους συλλόγους και να πάμε να κάνουμε δράσεις, σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, να κάνουμε δράσεις σε χωριά, να κάνουμε και μες στην πόλη. Είναι ένα. Θα τα μάθει σύντομα. Είναι ένα κομμάτι που. Ακόμα είναι σε οργανώνεται. Είναι ένα κομμάτι που μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κοινωνία, τους ανθρώπους, την πόλη, τα χωριά. Όπως λέτε, έχουμε εθελοντές εμοδότες, έχουμε εθελοντές για την πυροπροστασία, έχουμε εθελοντές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Αυτό είναι ο σκοπός τώρα. Οπότε εντός εισαγωγικών να τους αξιοποιήσετε κατάλληλα. Έχει ο Δήμαρχος ευαισθησίασε εθελοντικές ομάδες όλα αυτά και αυτό και δημιούργησε αυτή τη θέση. Γιατί πρέπει με το. Ήταν κάτι καινούριο. Βέβαια, ναι, δεν ήξερα γιατί στο Δήμο Ιεράπετρας. Και στοχεύουμε σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Στην εθελοντική προσπάθεια και στην προσφορά. Έχετε στο μυαλό σας κάποιες δράσεις, παραδείγματος χάρη, μου ήρθε μια δεντροφύτευση για παράδειγμα. Ναι, όλα αυτά, δεντροφύτευση, καθαρισμού σε παραλίες, σε αυτά είναι τα απλά. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλες
άλλες δράσεις που να βοηθήσουν. Έχετε κάτι στο μυαλό σας, θα τα πούμε στην ενημέρωση. Να μην και τίποτα. Να πούμε στην ενημέρωση, θα κάνουμε από εβδομάδα. Ωραία. Θα σας στείλω και μια πρόταση. Ακόμα κοιτάζω την ημερομηνία, να κλείσω την ημερομηνία και θα τα πούμε από εκεί. Θέλετε να ακούσετε, φαντάζομαι, και τους ανθρώπους, τους ίδιους τους εθελοντές. Θα ανταλλάξουμε και ιδέες και απόψεις και θα. Γιατί χρειάζονται και αυτοί για να μπορούν να λειτουργήσουν πολλές φορές, χρειάζονται και την ενίσχυση του Δήμου. Και την οικονομική, όχι μόνο. Εντάξει, οικονομική τώρα όσο μπορούμε. Απλά έχουμε τις υπηρεσίες που μπορούμε να βοηθήσουμε πολλές ομάδες που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν. Είτε σε θέμα εξοπλισμού, είτε σε θέμα με οχήματα που έχει ο Δήμος. Θα το πιστεύω, θα κάνουμε μια καλή δουλειά και να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα και για την κοινωνία μας και για τους συνανθρώπους μας εδώ στην Ιεράπετρα. Κάτι εν ώψη των Χριστουγέννων έχετε να μας πείτε? Εντάξει, αυτά τα κανονίζει πιο πολύ η κοινοπολιτεία, τα εορταστικά, αλλά εμείς κάτι θα ετοιμάσουμε εμείς, καμιά δράση θεματική θα κάνουμε κι εμείς. Θα κάνουμε. Θα τα μάθουμε όλα. Προσεχώς. Ωραία, όλα καλά. Είναι και αυτή μια θέση που θέλει αυτή λίγο τρέξιμο, θέλει να γίνουν μελετημένα πράγματα για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία να προσφέρει. Γιατί έχει όρεξη ο Γεραπετρίδης, έχει όρεξη, απλά να το οργανώσουμε σωστά, να βγει και αποτέλεσμα. Έχει προσφέρει πολλές φορές, σωστά το λέτε. Έχει δείξει και την ευαισθησία του σε πολλά πράγματα, είτε πιο σοβαρά είτε πιο θέματα καθημερινότητας. Και όπως είπα πριν, είστε ένας συνδετικός κρίκος που έχετε να παίξετε ένα σημαντικό ρόλο για το πώς μπορούν να ενωθούν δυνάμεις και να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο μας. Βεβαίως, έτσι είναι. Ωραία, καλή συνέχεια και σε αυτό. Είπατε θα προγραμματίσετε μία συνάντηση με τους εθελοντές το επόμενο διάστημα. Άμεσα. Και θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα αυτά. Και θα είστε εσείς καλεσμένοι να ακούσετε την κουβέντα μας. Ωραία. Και θα τα ξαναπούμε μετά. Στη διάθεσή σας. Έχουμε, που αλλού είπαμε, είστε στο περιβάλλον. Είμαι στο περιβάλλον, ναι. Εκεί πρόεδρος είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαδοπετράκης. Δεν έχετε συνεδριάσει ακόμα. Δεν έχουμε συνεδριάσει ακόμα. Περιμένουμε, ετοιμάζεται τώρα ο πρόεδρος που θα μας συγκαλέσει συμβούλιο. Και από εκεί θα τρέξουμε. Ότι έχει σχέση με το περιβάλλον, γαλάζιες σημαίες, πολλά και διάφορα. Δεν έχουμε τα ίδια τα που είχαμε άλλες χρονιές. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα σε κάποια ζητήματα. Έχουν μπει και ωραία δυνατά άτομα μέσα στην ομάδα. Όλα καλά. Ωραία. Όλα καλά. Αδέσποτα. Είχαμε και μια στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε και ένα θέμα. Ναι. Έχει, για το καταφύγιο. Έχει εγκριθεί το καταφύγιο, αντίστοιχο που είναι σε ένα οικόπεδο στο Φράγμα, 15 θερμάτων. Είναι ένα έργο που έχει ενταχθεί στο Φιλόδημος 2. Πιστεύω, τρέχει αυτό και σε αυτό αρχίζω και εγώ να ενημερώνουμε. Δεν είμαι και πάλι εκεί, είμαι μαζί με τον Παπαδοπετράκη. Να δούμε τι θα κάνουμε τα αδέσποτα, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ιεράπετρα. Και πιστεύω να βρούμε κάποια λύση. Με αυτό το καταφύγιο που θα γίνει, πιστεύω να λύσουμε μεγάλα προβλήματα. Γιατί και αυτά τα αδέσποτα και αυτά αξίζουν μια προσοχή. Έτσι, γιατί είναι. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι και ανεξέλεγκτα. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μας έχουν καταλήξει και στο νοσοκομείο. Αν δεν υπάρχει όμως καταφύγιο, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Πέρα από τα περιγράψει, να του δώσει, αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Να τα δώσεις πέρα από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετά τα αφήνεις πάλι ελεύθερα. Δεν μπορεί να τα πω, δεν έχει κάποιο. Να παραμένουν εκεί, οπότε να τα φροντίζουν. Τα φροντίζουν, φροντίζουν και τα αφήνουν πάλι ελεύθερα στο σημείο που τα βρήκαν. Ας ελπίσουμε ότι θα βρουν και αυτά μια στέγη. Ας βρουν και αυτά μια στέγη. Ωραία. Τι άλλο να πούμε, τι άλλο έχετε να μας μεταφέρετε? Έτσι, από τη συμμετοχή σας είχατε και μια συνάντηση με τον Δήμαρχο εχθές. Ναι, προχθές. Και η ομάδα. Ναι, η ομάδα. Πώς σας φαίνεται η συμμετοχή στα κοινά που μπαίνετε και βλέπετε τα πράγματα από μια διαφορετική? Εντάξει, για μένα πρωτόγνωρο, αλλά εντάξει, προσαρμόζομαι. Εγώ έτσι αλλιώς έχω στα διοικητικά, επειδή έχουμε και το συντηρισμό, το κριτικό περιβόλιο, το ξέρετε, και είμαι χρόνια στα κοινά, γενικά με την επιχειρήση που ασχολούμαι. Εντάξει, αγρότης μπορεί να είμαι, αλλά θέλοντας αυτό να είμαι τέλος και μήνας. Ενδεστοποιημένος πολίτης. Βέβαια, ασχολούμαι με τα συνδικαλιστικά, ασχολούμαι με το εμπόριο τώρα που κάνουμε εμείς σαν συντηρησμός.
πιστεύω προσαρμόζουμε πάρα πολύ γρήγορα στο Συμβούλιο. Ωραία. Και στα δημοτικά. Ξέρετε, χρειαζόμαστε, κύριε Στροπεκάκη, ανθρώπους που να έχουν όρεξη για δουλειά, να θέλουν να προσφέρουν. Ελπίζω να μην απογοητεύεστε έτσι. Γιατί πολλές φορές. Όχι. Ξέρετε, όχι, ακόμα και πιστεύω. Θέλουμε να. Και είναι αρχή βέβαια ακόμα, λίμωνο. Αλλά πιστεύω δεν θα απογοητευτώ εύκολα. Έτσι, η συνάντηση και η ομάδα είναι δεμένη, είναι δυνατή. Ο Δήμαρχος μας ενώνει ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε συχνά. Κάνουμε κουβέντες και. Ανταλλάσσετε απόψεις. Τι ακούει ο ένας, τι ακούει ο άλλος. Γιατί. Θα καλέσω ο Δήμαρχος για να μας αναλύσει μερικά πράγματα, θέματα που τρέχουν, επισκέψεις που κάνει, πώς πάνε τα πράγματα. Είναι συνεχώς και αυτός γρήγορος, είναι τα θέματα πολλά. Παλεύει και αυτός μέρα νύχτα να έρθει ό,τι καλύτερο μπορεί για την Ιεράπετρα. Μάλιστα. Για τα δημοτικά δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι. Αυτά. Τι αυτά. Ωραία. Είπατε κριτικό περιβόλι, θέλετε να μας πείτε. Α, το κριτικό περιβόλι. Δύο λόγια, μιας και σας. Ναι, το κριτικό περιβόλι το είμαι από τα ιδρυτικά μέλη. Το ιδρύσαμε το 2006. Εδρεύει στο κεντρί εδώ παραπάνω στο χωριό. Λίγο έξω από το χωριό. Και η δραστηριότητά του. Είναι η εμπορία των κυπευτικών, των δικών μας κυπευτικών, των μελών του. Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πετύχει και έχουμε μπει σε πολλές αγορές και πουλάμε τα προϊόντα μας όλα το 100% τα εμπορευόμαστε. Σε καλές τιμές. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο αυτή την περίοδο. Εντάξει, όταν είναι οι τιμές φθηνές, μας πάνε και εμάς η μπάλα. Δηλαδή το εμπόριο είναι έτσι. Έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του. Αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω πάμε καλά. Και πρέπει να το καταλάβει και ο μεμονωμένος αγρότης ότι. Πλέον πρέπει να οργανωθεί σε ομάδες. Βέβαια. Να συνεταιριστεί, να μπει σε ομάδες, να μπει σε δημοπρατήρια. Να κινηθεί πιο οργανωμένα και όχι μεμονωμένα ενδεχομένως. Έτσι και πάντα πράγματα. Έτσι και αλλιώς εκεί οδεύουμε. Κάθε χρόνο θα είναι και χειρότερα, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε. Συλλογικά δηλαδή. Συλλογικά και να κάτσουμε σαν αγρότες με ομοψυχία να δούμε τα προβλήματά μας. Άρα, επόμενη ερώτηση είναι ο σύλλογος. Και να κάτσουμε όλοι κάτω, να στηρίξουμε. Ποιος ο ρόλος τώρα ενός συνεταιρισμού να οθήσει και τα μέλη του να βοηθήσει ένα σύλλογο. Δηλαδή, και εσείς να προωθήσετε τους ανθρώπους να ασχοληθούν, να συνδικαλιστούν και να ασχοληθούν με τα κοινά. Γιατί τα προβλήματα είναι κοινά σε όλους. Οπότε, δεν έχει μεγάλη σημασία να έχετε ένα σύλλογο να σας εκπροσωπεί. Βεβαίως. Ο σύλλογος πρέπει να είναι δυνατός. Τώρα κάτι παρατράγουδα που γεννήκανε με το σύλλογο αυτά, πιστεύω να λυθούν σύντομα αυτά τα θέματα. Αν θα ξαναπάμε τελικά σε εκλογές, δεν ξέρω αν θα ξαναπάμε. Πάντως για μένα δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, να υπάρχει ομοψυχία και να βρεθεί μια λύση γρήγορα. Να υπάρχει ένα σύλλογο δυνατό. Και πιστεύω, το θέμα είναι να ενεργοποιηθούν και αγρότες, να είναι ενεργοί, να στηρίξουν το σύλλογο. Πρέπει. Οι αγρότες πρέπει, γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα του αγροτικού τομέα και πρέπει να είναι από κοντά σε οργανώσεις και συλλόγους αυτό που να στηρίζουν για να παίρνουν δύναμη και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά, με τα θέματα αγροτικά, να έχουν όρεξη. Γιατί αν βλέπει πάλι 5-10 άτομα να συμμετέχουν και οι άλλοι πίσω να μην. Δίνω σημασία, κάπου άλλος απογοητεύεται. Έτσι είναι. Αλλά όχι όμως ότι δεν θα πρέπει να παλέψουμε εμείς, δηλαδή αυτοί που έχουν εκλεγεί, είτε αν είναι δήμος, είτε αν δεν συμμετέχει. Εντάξει, συχνά πυκνά τα βλέπουν τα φαινόμενα αυτά, ότι ο κόσμος. Είναι κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Έχει τα προβλήματά του, δεν μπορεί να συμμετέχει. Τουλάχιστον πρέπει αυτοί που έχουμε εμείς όρεξη και μπορούμε και λίγο παραπάνω, διαδώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Να τους πείστε να έρθουν κοντά σας. Αυτό ακριβώς. Πολύ δουλειά, καλή πολύ δουλειά, αγώνα έτσι. Και υπομονή. Ωραία, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ήταν μια πρώτη.